πράγματα με τη σειρά. Να ξεκινήσουμε με το δεδομένο που έχουμε αυτές τις μέρες. Το γεωτρύπανο ετοιμάζεται να κάνει τη δουλειά του με βάση τους σχεδιασμούς τους ενεργειακούς της πολιτείας, του κράτους, χωρίς καμία παρέκκληση. Την ίδια ώρα βέβαια που στην Κυπριακή ΑΟΣ λίγο πολύ έχουν μαζευτεί Γάλλοι, Αμερικάνοι, Άγγλοι, Πορτογάλοι και δεν ξέρω και εγώ ποιος άλλος. Είναι μια κατάσταση εμπόλεμη και βέβαια η Τουρκία η οποία σιγά σιγά κλιμακώνει τις προκλήσεις εναντίον της Κύπρου. Ήθελα ένα πρώτο σχόλιο για πώς βλέπετε αυτή την κατάσταση όπως εξελίσσεται. Καταρχάς πρέπει να πούμε ότι όντως οι προεργασίες είναι σχεδόν στο αποκορύφωμα τους. Το γεωτρύπανο West Capella έχει αρχίσει ήδη διαδικασίες έτσι ώστε βάσει και του προγραμματισμού να ρίξει τρυπάνι στις 14-19 του Ιουλίου, αύριο δηλαδή. Και βλέπουμε το αρκετές χώρες όπως είπατε και εσείς να συμμετέχουν σε όλη αυτή τη διαδικασία έτσι ώστε να προστατεύσουν τις διαδικασίες. Πιστεύεις, αγαπητέ μου Λίνο, πιστεύεις δηλαδή ότι μπορεί να ξεπεράσει τη ρητορική των απειλών η Τουρκία και να πάει σε κάτι πιο ακραίο? Αυτό θα φανεί τις επόμενες μέρες. Η Τουρκία είναι για όλα ικανά, το έχουν αποδείξει πολλές φορές και μένει να δούμε κατά πόσον ο διεθνής παράγοντας υποστηρίξει την Κυπριακή Δημοκρατία. Εμείς πάντως ως κράτος πρέπει να κάνουμε όλες τις απαραίτητες κινήσεις έτσι ώστε να ασφαλίσουμε τη διαδικασία και να δείξουμε επιτέλους ότι είμαστε το κυρίαρχο κράτος στην περιοχή. Λέει, τι να κάνουμε δηλαδή? Θα πρέπει να είναι έτοιμες όλες οι ενόπλες δυνάμεις και από ό,τι έχω ενημερωθεί βρίσκονται σε πλήρη συνεννόηση με τις ξένες δυνάμεις που μπορείτε προασπίζονται την εξόρυξη. Άρα το εγγύς μέλλον θα δούμε τι θα συμβεί. Μάλιστα. Ας ελπίσουμε ότι δεν θα συμβεί κάτι. Και ότι όλα θα πάνε ομαλά, έτσι. Αυτό φαντάζομαι είναι ευχή όλων μας. Είναι ευχή όλων. Σίγουρα, σίγουρα. Τώρα, πέστε μου λιγάκι, πάμε στο άλλο δεδομένο. Έχουμε μια αποτυχία του διαλόγου εκεί στην Ελβετία. Καταλήξαμε σε αδιέξοδο, σε ναυάγιο. Τώρα πάλι ξανά από την αρχή. Και το βασικότερο ότι ο κύριος Γκουτιέρες, ως άλλος Πόντιος Πιλάτος, νύπτει μάλλον τα σχήρας του και δεν επιρρύπτει ευθύνες σε κανέναν. Στην Τουρκία, στο προκειμένο που θέλουμε εμείς. Ποια είναι η εκτίμηση του ΕΛΑΜ όσον αφορά τις συνομιλίες του Γκραμμοντανά? Καταρχάς να πούμε ότι έχουμε ήδη τοποθετηθεί από την πρώτη στιγμή που διαφάνηκε το αδιέξοδο. Πολλοί, ειδικά από την κυβερνητική παράταξη, περίμεναν ότι ο κ. Γκουτιέρες θα έρθει ως απομηχανή θεός για να βελτιώσει την κατάσταση. Δυστυχώς και αυτός, όχι όσον ο κ. Άιντα, αλλά έχει δείξει ότι, όπως είπατε και εσείς, δεν θα επιρρύψει καμία ευθύνη στην Τουρκία και είναι πλέον καθήκον της δικής μας πλευράς να αλλάξει στρατηγική. Και το λέω με όλη την ευθύνη που μπορεί να έχω για αυτό που θα πω. Πλέον δεν υπάρχει οποιοδήποτε μέλλον στη συγκεκριμένη βάση που άλλωστε είναι κρατασμένη. Εννοεί στη βάση το πλαίσιο λύσης για την Διεθνική Ομοσπονδία και το ότι υπάρχει ένα αντικοινωνικό πρόβλημα στην Κύπρο. Στην Κύπρο δεν υπάρχει αντικοινωνικό πρόβλημα, υπάρχει πρόβλημα εισβολής και συνεχιζόμενης κατοχής. Μάλιστα. Άρα λέτε, πριν πάμε στην αλλαγή στρατηγικής, η ευθύνη για το ναυάγιο στην Τουρκία ή έχουμε και εμείς ευθύνες όσον αφορά την τακτική που ακολουθήσαμε? Εννοείται ότι όλα αυτά τα χρόνια ο υπαίτιος της κατάστασης είναι η Τουρκία και τα συνεχιζόμενα διέξοδα είναι η αδιαλλαξία της Τουρκίας. Αυτό είναι γεγονός. Όμως, ταυτόχρονα υπάρχουν και ευθύνες στην εκάστοτε κυβέρνηση για τον τρόπο χειρισμού του όλου αδιέξοδου. Μάλιστα. Σωστό. Τώρα πάμε σε αυτό που λέτε αλλαγή στρατηγικής. Αφήνουμε πίσω για εσάς, για το ΕΛΑΜ, την Διζωνική Δικοινωτική Ομοσπονδία και πάμε σε τι? Καθώς να πούμε ότι αυτό το λέμε από το 2008. Ναι. Και ο λόγος που το λέμε είναι ότι πρωτίστως δεν υπάρχει πουθενά άλλο στον κόσμο ανάλογη εφαρμοσμένη λύση και σε κάποιες περιπτώσεις όπου εφαρμόστηκε παρόμοιο τύπου λύση ήταν καταστροφική. Ομοσπονδία υπάρχει, λειτουργούν ομοσπονδίες. Ναι, αλλά όπου υπήρξε ομοσπονδία στον κόσμο εφαρμοσμένη με εθνωτικές διαφορές, θρησκευτικές διαφορές, ναι,
Και αν πάρουμε τα παραδείγματα του Βέλγιου, ας πούμε, δεν υπάρχει πουθενά επιτυχή σε εφαρμοσμένη λύση. Εσάς σας ενοχλεί η ομοσπονδία ή η διζωνικότητα? Εδώ είναι το ερώτημα το δικό μου. Και η ομοσπονδία και η διζωνικότητα. Μάλιστα. Και προτείνεται, και προτείνεται, και προτείνεται νέο, ναι, κράτος. Ναι, αυτό θα έλεγα τώρα. Ναι. Προτείνουμε νέο κράτος με βελτιωμένες συνθήκες αυτές του συντάγματος του 60, έτσι ώστε να αποδεχθεί η κατάσταση που συνέχισε μετά το 60. Το συντάγμα του 60 έμεινε ζωντανό 3 χρόνια. Ναι. Χωρίς εγγύηση, φαντάζομαι, και επιβατικά δικαιώματα της Τουρκίας. Αυτό είναι σίγουρο. Αυτό ήθελα να κουβεντιάσουμε λίγο. Όλοι συζητάμε, ναι, και λέμε χωρίς εγγύησης, χωρίς επιβατικά δικαιώματα και ασφάλεια από την πλευρά της Τουρκίας. Η Τουρκία σου λέει δεν θέλω, εγώ θέλω να είμαι εδώ, τέλος. Τι κάνουμε, ναι, για να παρακάψουμε αυτή την αδιάλαχτη στάση που φάνηκε και στην Ελβετία? Ναι, υπάρχει ένα γεγονός. Σε ποια σύγχρονη χώρα του κόσμου, ναι, υπάρχει επιβατικό δικαίωμα από οποιαδήποτε άλλη χώρα του κόσμου? Πουθενά. Πουθενά. Ακριβώς. Αυτό είναι σίγουρο. Επειδή δεν υπάρχει αυτό το πράγμα κάπου αλλού, τότε σε οποιαδήποτε διάσκεψη βρεθεί ο αντιπρόσωπος της κρατικής δημοκρατίας, είτε είναι ο πρόεδρος, είτε οποιοδήποτε ανώτατο τέλεχος, είτε υπουργός, οτιδήποτε άλλο αξιωματούχος, πρέπει να τονίζει ότι στην Κύπρο δεν πρέπει να υπάρξει κάτι που δεν υπάρχει πουθενά αλλού. Ναι. Αρχικά. Εκτός, ναι, αυτού υπάρχουν πάρα πολλές κινήσεις που μπορούν να γίνουν εκ μέρους της δημοκρατίας για να διασφαλίσουμε ότι αυτό δεν θα συμβεί. Το παρελθόν, πριν 43 χρόνια, ξέρουμε όλοι ότι η Τουρκία επένδυγε στην Κύπρο. Γιατί να υπάρχει δυνατότητα στο μέλλον να γίνει το ίδιο? Με συμφωνία, μάλιστα. Ναι, αντιλαμβάνομαι ότι καταλαβαίνετε πως η Τουρκία για άλλους λόγους θέλει σήμερα στρατό εδώ, διότι όπως είναι, ναι, σήμερα, όπως έχουν εξελιχθεί τα πράγματα, έρχεται σε 2 λεπτά από την Τουρκία στα κατεχόμενα, έτσι. Δεν χρειάζεται, ακριβώς, να έχει στρατό εδώ πέρα. Είναι για άλλοι λόγοι που τους έχει. Αλλά πέστε μου, ναι, το εξής, πώς εμείς αυτό το πρόβλημα, το τεράστιο, αυτή τη θέση της Τουρκίας, η οποία δεν κάνει ούτε χιλιοστό πίσω, ότι εγώ θα είμαι εδώ είτε σας αρέσει είτε όχι, και όλα τα υπόλοιπα που λέτε εσείς, μας είπε ο κύριος Τζαβούσουλου χτες, είναι ανοησίες. Ναι. Πώς θα παρακάμψεις αυτούς? Εδώ βλέπουμε τα βάζουν με την Αμερική, με την Ευρώπη, με τη Ρωσία. Όταν η Κύπρος εντάχθηκε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μία από τις κύριες ενταπέλες που είχαν... Σωστό. Ναι, ποια ήταν? Σωστό, η λύση επίλυση του Κυπριακού ήτανε. Η δίκαιη, η βιώσιμη και εφαρμόσιμη λύση του Κυπριακού. Ναι, αρχικά. Άρα και εμείς οι ίδιοι ως κράτος πρέπει να πιέσουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση να τηρήσει αυτό που είχε υποσχεθεί. Πρώτον. Δεύτερον, ως κράτος πότε προσπαθήσαμε να ασκήσουμε πίεση στην Τουρκία? Οποιαδήποτε πίεση. Είτε οικονομική, είτε η θέση στο διεθνής παράγοντα ή οτιδήποτε άλλο. Πότε? Ναι. Όταν συζητούσαμε για 2 χρόνια σε λασθασμένη βάση, πώς περιμέναμε να καταλήξουμε σε αυτό το σημείο? Μάλιστα. Υπάρχουν πάρα πολλές κινήσεις που μπορούν να γίνουν. Μπροστά μας έχουμε μια ενδεχόμενη που είναι φιόλων να τελειώσει αυτή η διαδικασία με το φυσικό αέριο. Mm-hmm. Και θα πρέπει να καταλάβουμε ότι δεν είμαστε ο κυρίαρχος του κόσμου ή η υπερδύναμη, όμως ως νόμιμο κράτος πρέπει να φυλάξουμε τα δικαιώματα μας. Σωστό αυτό. Και όχι, ναι, ότι επειδή είμαστε αδύναμοι θα πρέπει να καθόμαστε στη γωνιά και να περιμένουμε τις εξελίξεις. Έχετε απόλυτο δίκιο σε αυτό που λέτε. Ναι, αυτή η λογική μας έχει οδηγήσει εδώ που μας βρισκόμαστε σήμερα. Ναι. Και επειδή πολλοί επικαλούνται τα τελεσμένα της εισβολής και ότι η Τουρκία θα προστατεύσει τα κατεχόμενα και όλα αυτά, η Τουρκία εδώ και χρόνια με τον τρόπο της έχει στην ουσία προστατεύσει τα κατεχόμενα. Ναι. Το θέμα είναι πώς θα ξεφύγουμε από αυτή την προστάτευση. Μάλιστα. Σωστή τοποθέτηση. Πέστε μου κάτι, σε ένα ενιαίο κράτος, τι θέση που λέτε εσείς ως προτείνετος λύση, τι θέση θα έχουν οι Τουρκοκύπροι? Καταρχάς να ξαναρίσουμε ότι οι Τουρκοκύπροι, βάσει του συνάγματος του 60, κατέχουν το 18% του πληθυσμού. Άρα δεν μπορούμε να συζητούμε εκ περιττωρής προεδρία, αυτό ήθελα να αναφέρω επειδή ξέρω το πριν, επειδή δεν είναι δυνατόν το 18% να κυβερνά του υπόλοιπου 80%. Είναι ένα θέμα να καθορίζεις ότι θα υπάρχει πρόεδρος από πριν της μειονότητας και άλλο θέμα αν υπάρχει κάποιος ικανός στο μέλλον που μπορεί να κυβερνήσει βάσει της πλειοψηφίας. Θα είναι δηλαδή μειονότητα με δικαιώματα. Ναι, αυτό θα έλεγα. Απλώς θέλω να ξεκαθαρίσω αυτό. Είχαμε πει στην προεδρία επειδή τελευταία ακούμε πολλά. Ναι.
δεν δύναται το 18% να είναι προορισμένο ότι θα κυβερνά τον τόπο. Μάλιστα. Πέστε μου και κάτι. Ότι, ναι. Όσον αφορά τους Τουρκοκυπρίους, ναι. η θέση μας είναι ότι τα δικαιώματα που σαρμόζουν ως μειονότητα θα πρέπει να τα έχουν. Μάλιστα. Τώρα, επειδή καλώς ή κακώς οι προεδρικές εκλογές θα αφήσουν το στίγμα τους αυτή η περίοδος ναι. σε εξελίξει στο Κυπριακό, να ρωτήσω καταρχήν, έχετε καταλήξει τον υποψήφιο του ΕΛΑΜ για τις προεδρικές? Ακόμα δεν έχω ανακοινώσει το όνομα, επειδή πολύ απλά, όπως ήρθα ξανά στην εκπομπή σας, υπάρχουν τρομερά προβλήματα και πολύ σημαντικά ζητήματα που πρέπει να επιληθούν. Μάλιστα. Δεν είναι μόνο το Κυπριακό που είναι πρώτιστος το πιο σημαντικό ζήτημα. Όμως υπάρχουν και πάρα πολλά άλλα πράγματα που πρέπει να λυθούν και μετά να ασχοληθούμε με την προεκλογική. Δεν είμαστε σαν τους υπόλοιπους. Μιλάτε για τα προβλήματα που υπάρχουν εδώ στην οικονομία, στην υγεία και όλα αυτά. Παντού, στην κοινωνία. Στην κοινωνία, μάλιστα. Ναι. Ευτυχώς ο Θεός μας έδωσε πολύ δύναμη να αντέχουμε, όλη μέρα τρέχουμε. Ναι. Υπάρχουν τα θέματα της Βουλής, υπάρχουν τόσα άλλα προβλήματα. Υποψηφίους έχουμε. Θα το ανακοινώσουμε στο εγγύς μέλλον όμως. Αντιλαμβάνομαι όμως ότι θα πρέπει κάποια στιγμή να τον φανερώσετε κι εσείς για να ξεκινήσει την προεκλογική του εκστρατεία. Ναι, αυτό είπα. Έτσι. Μάλιστα. Ναι. Και πότε υπολογίζετε να γίνει αυτό, μετά το καλοκαίρι, φαντάζομαι? Μπορεί και πριν το καλοκαίρι. Μπορεί και πριν νωρίς. Λοιπόν, αγαπητέ μου Λίνο Παπαγιάννη, σου εύχομαι τα καλύτερα. Καλό, είμαστε καλά. Καλή δουλειά, καλή δύναμη.